Κυρία Κομινάκα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Τσαλιδόπουλε και στους ακροατές. Κυρία Κομινάκα, συνομιλούμε την επαύριο κινητοποιήσεων πανεκπαιδευτικών και των υγειονομικών, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, όχι τόσο αν θέλετε ή μόνο για το περιεχόμενό τους, όσο για το ίδιο το γεγονός ότι διεξήχθησαν. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν γίνεται η συζήτηση για το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων. Γιατί το ερώτημα, αν θέλετε, του γιατί διεξάγονται κινητοποιήσεις εν μέσω πανδημίας, πρέπει να τεθεί προς την κυβέρνηση και όχι προς αυτούς που διαδηλώνουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να βρει και ευκαιρία να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο, να λέει σε όλους τους τόνους ότι εγώ θα συνεχίσω ακάθεκτη το μεταρρυθμιστικό μου έργο όπως αυτή το εννοεί, δηλαδή να περνάει μέτρα που πλήττουν σοβαρά δικαιώματα και των όσων βρίσκονται στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και θα πω και παραπάνω, ναι, ναι, ή το να μην παίρνει μέτρα προστασίας στα νοσοκομεία, προσλήψεις κλπ. Όπως ζητάνε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας οι υγειονομικοί και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα, για να μην μιλήσω για προηγούμενα που έχει ήδη περάσει, αντεργατικά μέτρα, τοχευτικούς κώδικες κλπ. Να λέει ότι εγώ θα τα κάνω όλα αυτά εν μέσω πανδημίας, αλλά ο κόσμος απαγορεύεται. Αλλά να εσείς αντιδρά, ναι, δεν θα δηλαδή είναι σαν να λέμε, εγώ θα σε χτυπάω, αλλά εσύ απαγορεύεται να φωνάζεις. Σταματήσει η κυβέρνηση λοιπόν να παίρνει τέτοια παράδεκτα μέτρα, όταν για παράδειγμα επί ένα χρόνο έχει κλειστά τα πανεπιστήμια, επέλεξε να προσλάβει αστυνομία για να φρουρεί τα πανεπιστήμια αντί να προσλάβει κανέναν καθηγητή για να μπορέσουν να ανοίξουν με ασφάλεια νωρίτερα τα πανεπιστήμια. Όταν παίρνει τέτοια μέτρα για την εισαγωγή στην τρίτη βάθμια εκπαίδευση, παίζοντας ουσιαστικά με την αγωνία των παιδιών που επί δύο σχολικές χρονιές τουλάχιστον, ειδικά τα παιδιά που είναι στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, έχουν σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιλέγει, αντί να πάρει μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, να παίρνει μέτρα τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί μεγαλύτερα εμπόδια και στο να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ένας καθηγητής που φιλοξενούσαμε προημερών μας έλεγε, με διαπίστωνε κάτι το οποίο είναι απολύτως αληθές, αλλά δεν το έχουμε παρατηρήσει στην διάστασή του, δηλαδή ότι οι πρωτοετής φοιτητές εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχουν πάει ακόμη στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, να κάνουν μάθημα από το κομπιούτερ. Οι πρωτοετής φοιτητές η φετινή δεν πήγανε καθόλου στο πανεπιστήμιο και οι περσινοί φοιτητές πήγανε για λίγους μήνες. Και παρόλα αυτά κλήθηκαν να δώσουν εξεταστική όταν μάλιστα τα βιβλία άργησαν σε πολλούς να πάνε. Δηλαδή πολλοί έδιναν εξεταστική χωρίς καν να έχουν φτάσει τα βιβλία με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι επί ένα χρόνο τώρα όλη η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πάει πολύ πίσω και αν θέλετε είναι και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και στα σχολεία, γιατί δημιουργούνται κενά και προβλήματα και στην επαφή των παιδιών με την εκπαίδευση που δυσκολεύουν να καλυφθούν και αυτά. Ξέρετε, επειδή υπάρχει και μια αντίληψη στην κυβέρνηση, πολλοί λένε μα τι να κάνουμε σε τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να κλείνουμε τα σχολεία. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Απάντηση θα μπορούσε να δοθεί αν από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη φάση αν θέλετε της πανδημίας, άκουγε η κυβέρνηση τα αιτήματα των μαθητών που από τότε διεκδικούσαν, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και διαδήλωναν και τότε πάλι επέλεγε η κυβέρνηση να τους κατασυκοφαντεί από ψεκασμένους μέχρι οτιδήποτε επέλεξε να τους πει, για να μην πάρει τα αυτονόητα μέτρα. Δηλαδή να γίνονται τα μαθήματα σε τάξεις με λιγότερους μαθητές, να προσλάβει εκπαιδευτικούς ώστε να μπορεί να γίνει αυτό και να αξιοποιηθούν μια σειρά αίθουσες, κτίρια κλπ. Που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ώστε να μπορούν πράγματι να λειτουργούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αλλά με ασφαλή τρόπο. Και όχι βέβαια να γίνεται αυτό το ανέκδοτο που έχει καταντήσει, να ανοιγοκλίνουν κάθε τρεις και λίγο, όμως ανοιγοκλίνουν σαν να μην πέρασε μια μέρα, χωρίς το ενδιάμεσο να αλλάζει τίποτα στον τρόπο, στα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να γυρίσουν με ασφάλεια οι μαθητές της τάξης. Κυρία Κομινάκα,
αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή προφανώς και με συνέπειες και στην Ελλάδα, εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εταιριών παραγωγής του εμβολίου. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτών των γεγονότων? Ξέρετε, αυτό που παρουσιάζεται ως σύγκρουση έχει συγκεκριμένες αιτίες. Και αυτές τις αιτίες και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που τις αποτελούν τις φυλάει ως κόριο οφθαλμού. Διότι είναι πραγματικά αστείο ή τέλος πάντων καθυστερημένοι οι λονταρισμοί της Κομισιόν προς τις φαρμακοβιομηχανίες, όταν είναι η ίδια που υπέγραψε συμφωνίες τις οποίες κράτησε ως επτασφράγιστο μυστικό ακριβώς για να μην θίξει τα ανταγωνιστικά συμφέροντα που έχουν οι φαρμακοβιομηχανίες μεταξύ τους. Και βέβαια, κυριότερη αιτία αυτής της αν θέλετε εικόνας κανιβαλισμού που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα είναι ότι τα εμβόλια όπως και το φάρμακο συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως πηγή κέρδους και βέβαια αυτό οδηγεί ώστε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δηλαδή ένα σκεύασμα που σώζει ανθρώπινες ζωές, να μοιράζεται και να αντιμετωπίζεται με όρους διπλωματίας, γεωπολιτικών ανταγωνισμών και όχι βέβαια όπως θα έπρεπε να γίνεται με συνεργασία όλων των κρατών για να μπορέσουν βέβαια να διαφυλαχθεί η ανθρώπινη ζωή. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι ξένο σε συνθήκες καπιταλισμού και αυτό αν θέλετε είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγαίνει. Εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι η χώρα δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποδεχθεί αυτού του είδους τη συμβάση που σημαίνει ότι θα παίρνει κατά αποκλειστικότητα ένα μόνο σκεύασμα ή με τέτοιους απαράδεκτους όρους που θέτουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Θα έπρεπε να προσπαθήσει να διεκδικήσει να έχει ο λαός πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια που έχουν κριθεί ασφαλή και αποτελεσματικά. Και επειδή ακριβώς ήταν, νομίζω ότι όλη και η ίδια κυβέρνηση γνώριζε ότι αυτή η διαδικασία του εμβολιασμού θα κρατήσει δημακρόν, γιατί ακριβώς αντιμετωπίζεται με τέτοιους όρους παζαριού, δεν είναι δυνατόν να αξιοποιείται ο εμβολιασμός όπως έγινε δυστυχώς, ως άλωση για να σταματήσει η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, να σταματήσει που αυτά που είχε πάρει και το προηγούμενο διάστημα ήταν σταγόνα στον ωκεανό και ανεπαρκή για την κατάσταση που υπάρχει. Και βέβαια το αξιοποιήθηκε το γεγονός αυτό για να ουσιαστικά να δημιουργήσει μια αισιοδοξία που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνεται. Κυρία Κομινάκα, ταυτοχρόνως στην επικαιρότητα βρίσκονται νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων, αυτό έχει προκαλέσει και μια απορία για να είμαστε ειλικρινείς, μεταξύ των οποίων και η τροποποίηση του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση, κατάργηση δηλαδή της απλής αναλογικής. Πώς είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν υποστηρίζει αυτή την εξέλιξη, αλλά πώς αξιολογείτε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ από θέση αρχής τοποθετείται στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος. Υποστηρίζουμε την αρχή της ισοτιμίας της ψήφου, όσο βέβαια αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς ναι μεν αλλά. Εμείς μιλάμε για την απλή ανώθετη αναλογική, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Δηλαδή, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς μπόνους και περιορισμούς, να βγαίνουν οι εκπρόσωποι του λαού και αυτοί που επιλέγονται από το λαό να συμμετάσχουν σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως βέβαια και στη Βουλή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, επιλέγει αυτή στη λογική που ακολουθεί μέχρι τώρα να συνεχίζει ακάθεκτη σαν να μην συμβαίνει τίποτα το μεταρρυθμιστικό της έργο, επιλέγει αν θέλετε να απαλλαγεί από ένα
βαρύδι που κουβαλούσε στις πλάτες της. Αυτό της κολοβής, θα εμείς θα λέγαμε, πλήρης αναλογικής που είχε εισαγάγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην τοπική διοίκηση. Γιατί ακόμα και η προηγούμενη μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταργούσε το δεύτερο γύρο, που ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα έμεσο εκβιασμό και αλλοιώνει το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, αυτό το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, το οποίο έχει φροντίσει ήδη, αν θυμάστε, από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης. Και από τις βουλευτικές εκλογές. Και στις βουλευτικές εκλογές το έθετε το 19. Και για τα ζητήματα της τοπικής διοίκησης από την αρχή της κυβερνητικής θητείας. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε. Είχε περάσει τροποποιήσεις τέτοιες που ώστε να έρχονται με διάφορους τρόπους να μπορεί να ελέγχεται ουσιαστικά από την πλειοψηφούσα παράταξη μέσω των επιτροπών, να ελέγχονται αποφάσεις τοπικής διοίκησης. Όμως είναι αυτό που αποτελεί πρόκληση σε αυτές τις αλλαγές, είναι ότι ενώ θεωρείται, όπως και στην κυβέρνηση, έτσι και στην τοπική διοίκηση, δυνατό με ένα ποσοστό 43% να εκλέγεται δήμαρχος περιφερειάρχης, ναι, που θα έχει ουσιαστικά αυτοδυναμία, γιατί αυτό είναι αυτά τα μέτρα της ενισχυμένης αναλογικής, με αντίστοιχο ποσοστό ένα σωματείο δεν επιτρέπεται να κηρύξει απεργία, και το θεωρούν ότι είναι παράνομη μια απεργία όταν δεν είναι από το 50% αν δεν συγκεντρώνεται 50% συνέδρα των ψήφων. Κυρία Κομινάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Να είστε καλά.